Δουλεύω στην αιμοδοσία 30 χρόνια. Οι ανάγκες αίματος και προϊόντων αίματος είναι καθημερινές και συνεχόμενες. Από μία μονάδα αίματος όπως έχουμε βγάλει και σε διάφορες αφίσες και που γνωρίζει ο περισσότερος κόσμος ή που πιθανόν να μην γνωρίζει, βγάζουμε τρία προϊόντα αίματος. Είναι το πλάσμα, είναι τα συμπυκνωμένα ερυθρά και τα αιμοπετάλια. Τα αιμοπετάλια δυστυχώς τα κρατάμε στη ζωή 5 μέρες, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι η έλλειψη και η ανάγκη είναι πολύ μεγαλύτερη, διότι η έλλειψη δημιουργεί μεγαλύτερες ανάγκες. Αυτή τη στιγμή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο χρειαζόμαστε περίπου 3.000 θεραπευτικές μονάδες αιμοπεταλίων το χρόνο. Δηλαδή σημαίνει ότι εάν έχουμε αιμοδότες, από κάθε αιμοδότη παίρνουμε μία μονάδα από την οποία την επεξεργαζόμαστε και φτιάχνουμε ένα πουλ αιμοπεταλίων. Δεν φτάνουν αυτά και κάνουμε και αφαιρέσεις, που η κάθε αφαίρεση το κόστος της είναι 10 φορές πάνω από τα κοινά αιμοπετάλια. Προσπαθούμε λοιπόν μέσα από τη δράση αυτή, μέσα από τους συλλόγους, τους θελοντικούς, μέσα από σωματεία, όπως οι φίλοι νοσοκομείου Σιτίας, να κάνουμε όσες περισσότερες αιμοληψίες μπορούμε, διότι έχουμε αίμα, συμπυκνωμένα ερυθρά, έχουμε αιμοπετάλια, τα οποία αιμοπετάλια, όπως επαναλαμβάνω, είναι τα αιμοπετάλια από Buffy Coat, από αιμοδότη, που το κόστος είναι πολύ φθηνότερο, έτσι. Δηλαδή, φανταστείτε, στοιχείς 37 ευρώ το ένα Buffy Coat, το οποίο παίρνουμε από 5 αιμοδότες, ενώ ο ασκός αιμοπεταλίων αποδότη στοιχείς 341 ευρώ. Φανταστείτε πόσο μεγάλη διαφορά, δεκαπλάσια. Η ελλείψη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, έχουμε υπολογίσει ότι σε αίμα είναι περίπου 2.500 μονάδες από τις ανάγκες μας, τεράστιες ελλείψεις, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε είμαστε ένα τριτοβάθμιο νοσοκομείο, το οποίο υποστηρίζει όλη την Κρήτη, την περιφέρεια Κρήτης και τα νότια Δωδεκάνησα. Και γι' αυτό είμαστε ανοιχτοί σε κάθε πρόσκληση από οποιοδήποτε σύλλογο, οποιοδήποτε φορέα, στο να πάμε στο χώρο του και να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπό μας. Ο σύλλογός μας σίγουρα με όλες αυτές τις δράσεις που κατά καιρούς ενασχολούμεθα, μέσα σε αυτές είναι και η αιμοδοσία αυτή ένα διήμερο τώρα, τέλος πάντων, σε συνεργασία με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Κρήτης. Κρίνω ότι είναι σίγουρα μία προσφορά πέρα από τα όρια τα σιτιακά, μία προσφορά, αν θες, στην ελληνική κοινωνία, σε μία αμφίδρομη σχέση ανάγκης που κρίνω ότι κατά κάποιο τρόπο υπάρχει στον πανελλαδικό χώρο λόγω του τεραστίου προβλήματος ελλείψεων αίματος, και συνεπικουρούμενοι σε όλες αυτές τις δράσεις του Πανεπιστημιακού αποφασίσαμε να συνεργαστούμε μαζί τους και να προσφέρουμε και εμείς αυτό που μπορούμε σαν σιτιακός λαός. Άμεσα ανταποκρίθηκε το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και στο καλέσμά μας, και ο αντιπρόεδρος περισσότερο του συλλόγου μας δραστηριοποιήθηκε για να διεκπεραιώσουμε και αυτή τη δράση. Θα σας τα πει πιο αναλυτικά ο φίλος μου ο Μανώλης Μαμής, όπως το χαρακτηρίζουμε όλοι μας. Και εγώ θα πω εκ μέρους μου, μέσα στα πλαίσια της δράσης του συλλόγου μας ήταν και αυτό το κομμάτι, την αιμοδοσία από το Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Είναι μια καλή συνεργασία, οι δράσεις του συλλόγου μας συνεχίζονται και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά όσον αφορά το κομμάτι της αιμοδοσίας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω γενικά όλο τον κόσμο, το σιτιακό λαό, για όλα αυτά που μας βοηθάει κάθε μέρα, και ελπίζω και αυτή τη φορά να πάμε καλύτερα. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το Σύλλογο Φίλων Νοσοκομείου Σιτίας, τον κύριο Παπανικολάου και τον κύριο Σιλιγνάκη, τον πιο γλυκό Άι Βασίλη που έχουμε γνωρίσει ποτέ, για την προσφορά του, τη συνεισφορά στον εθελοντισμό και στην προώθηση γενικά όλη αυτή τη ιδέα του ΔΙΝΕ και το να βοηθάμε τον συνάνθρωπό μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε.
με ένα βραβείο έτσι πολύ μικρό για σας, από εμάς, με ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.